για να δούμε λίγο τη φωτογραφία με την επιστολή. Υπάρχει μια επιστολή η οποία εστάλει στον επικεφαλή του Υπουργείου Υγείας, στον κύριο Πλεύρη. Ποιος την έστειλε? Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Ρουμέλης, ο κύριος Γιάννης Τζατζημάκης. Τι ζητά ο κύριος Τζατζημάκης? Τη δημιουργία αγροτικού ιατρείου σε οίκημα εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, το οποίο θα είναι πανδρομένο με αγροτικό ιατρό για τις ανάγκες των επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή δεν ασχολούμαστε μόνο με μεγαλοπόλεις και μεγάλα αστικά κέντρα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, με την καρδιά δηλαδή των πόλεων, αλλά και με περιοχές της ενδοχώρας. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι η τέταρτη-πέμπτη σύνδεση από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν μέχρι και σήμερα με την Αγία Ρουμέλη και με αυτές τις προσπάθειες εκεί και της κοινότητας και των ντόπιων και των κατοίκων να έρθουν στην επιφάνεια προβλήματα, καθώς μόλις τελειώνει το καλοκαίρι ξεχνιούνται αυτές οι περιοχές. Ούτε δρόμους δεν έχουν. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τζατζημάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάμε να φέρουμε στο προσκήνιο αυτό το θέμα και το περιεχόμενο της επιστολής. Η βασική αφορμή που σας ώθησε προκειμένου να ζητήσετε κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας. Ποια ήταν? Υπάρχει μέσα στον Εθνικό Δρυμό στο Φαραγγί της Σαμαριάς ένα οίκημα το οποίο χρησιμοποιείται ως ιατρείο το καλοκαίρι, που είναι και ανοιχτός ο δρυμός. Θέλω αυτό το συγκεκριμένο οίκημα, το οποίο έχει ένα άλλο εξοπλισμό, να αναγράφει στο Υπουργείο Υγείας ως αγροτικό ιατρείο εποχικό, όσο είναι η διάρκεια του φαραγγιού ανοιχτό, 6 μήνες, 6,5, όσο αναλόγως οι καιρικές συνθήκες. Το επίσημο είναι 1 Μάη μέχρι 31 Οκτωβρίου. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, θα ανοίγει και πριν τις 1 του Μαΐου. Ως τώρα δεν αναγράφεται αυτό το χτίσμα. Δεν φαίνεται πουθενά ότι υπάρχει οίκημα με εξοπλισμό ιατρείου. Και δεν επαδρώνεται. Και θεωρώ ότι αν καταφέρουμε και γραφεί στο Υπουργείο Υγείας να αναγράφεται ως αγροτικό ιατρείο, θα είναι πιο εύκολο και από το κράτος να το επαδρώνει. Ερώτηση για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν. Μέσα στον Εθνικό Δρυμό, λοιπόν, υπάρχει ένα οίκημα, σωστά, υπάρχει μία δομή, υπάρχει ένα κτίσμα, όπου εκεί μέσα υπάρχει ιατρικός εξοπλισμός. Και αν ναι, για ποιους λόγους έχει τοποθετηθεί? Κατά το παρελθόν υπήρχε θέση αγροτικού ιατρού? Κοιτάξτε, τα παλιά χρόνια, το 3, το 4, το 2005 μέχρι το 8 περίπου, καλυβότανε με οπλίτη γιατρό, στρατιωτικούς, οι οποίοι κάθιζαν 5 μέρες ο καθένας, μία εβδομάδα ο καθένας. Και έβγαινε και έμπαινε άλλο. Υπάρχουν ατυχήματα μετά κατά τη διάρκεια. Μετά ακολούσαν τα μνημόνια, φαντάζομαι. Εγκαταλείφθηκε κατά κάποιο τρόπο εκεί αυτή η δομή και αυτό ο σχεδιασμός. Υπάρχουν μικροατυχήματα τα οποία έτσι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού? Υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία σας έχουν ανησυχήσει? Βέβαια, υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Κάθε χρόνο υπάρχουν περιστατικά και τραυματισμοί και τσιμπήματα από έντομα, ξέρω εγώ, άμα είναι κάποιος αλλεργικός. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να φαίνεται σαν αγροτικό ιατρείο, ώστε να είναι πιο εύκολο για την πλευρά του κράτους να το επανδρώσει. Ερώτηση με τη ΔΥΠΕ. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Σωστά. Με τη ΔΥΠΕ ήρθατε σε επαφή? Κοιτάξτε, με την φέτος θα έχουμε πρόβλημα. Όχι, δεν έχω έρθει σε επαφή με την ΔΥΠΕ. Ναι. Αλλά φέτος θα έχουμε πρόβλημα, όπως δείχνει, και στο αγροτικό ιατρείο της Αγίας Ρουμέλης. Κάθε Φλεβάρι προκυρήσονται οι θέσεις για να καλυπτούν τα αγροτικά ιατρία. Φέτος το αγροτικό ιατρείο της Αγίας Ρουμέλης ήταν έξω. Το λόγο δεν τον ξέρω. Τώρα λοιπόν, για να ξαναανοιχτεί προκήρυξη, θα πάει Μάιος. Λοιπόν, όταν πάει Μάιος, θέλει κάποιες μέρες για να διαφερθεί κάποιος γιατρός. Θα αρχίσει ο Ιούνιος. Θα έρθει ο γιατρός, θα χρειαστεί ένα μήνα εκπαίδευση στο νοσοκομείο Χανίων, εάν δεν έχει ειδικότητα. Γιατί πέρσι είμαστε τυχεροί που ο συγκεκριμένος γιατρός που ήρθε είχε ειδικότητα και τοποθετήθηκε άμεσα, αμέσως. Όταν όμως δεν έχει ειδικότητα, με λίγα λόγια, θα πάει Ιούλιος για να έρθει γιατρός στην Αγία Ρουμέλη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και επειδή είμαστε παθόντες το 2015, τη βγάλαμε χωρίς γιατρό.
ούτε στην Αγία Ρωμένη, ούτε στο Φάκελο της Σαμαριάς. Πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα λοιπόν οι αρμόδιοι. Πολύ καλά κάνατε και στείλατε την συγκεκριμένη επιστολή. Υποθέτω, φαντάζομαι και το λογικό είναι να έρθετε και σε επαφή και με τη ΔΥΠΕ για να κινήσουν και από εκεί τις διαδικασίες σε επίπεδο περιφέρειας. Άνω τελεία βάζουμε, πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε και πάλι να δούμε αν υπάρχει απάντηση. Πότε στείλατε την επιστολή? Την έχω στείλει από μέσα του Δήμου μας, ναι, από 8 Δευτέρου. Σωστά, από 8 Δευτέρου. Από 8 Δευτέρου. 8 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά, πρόεδρε.